Η Ελλάδα στα ουράνια. Ο Γιώργος Σαμαράς ευστοχεί στο πέναλτι. Ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη. Πανικός. Είναι λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και την ακτή Ελεφαντοστού. Βρισκόμαστε στην 30η λεωφόρο και μπορείτε να δείτε τι γίνεται πίσω μου. Έλληνες πανηγυρίσουν έξαλα την πρόκληση της εθνικής ομάδας στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Ζήτω η Ελλαδάρα! Θα το πάρουμε! Δεν τα αφήνουμε! Σαν Έλληνες πανηγυρίσουμε! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! Μέσα σε λίγα λεπτά η Αστόρια γίνεται Ομόνια. Ελληνικές σημαίες, κόρνες, συνθήματα. Ένας γαλανόλευκος χαμός. Βραζιλία, Ελλάδα τελικό! Γιορτάζει η Ελλάδα μας σήμερα! Ο αγώνας ήταν συγκλονιστικός. Για σχεδόν 2 ώρες οι Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκονταν καρφωμένοι στην τηλεόραση. Το γκολ του Σάμαρη στο πρώτο ημίχρονο έδωσε φτερά και έδειξε ότι η πρόκριση δεν είναι ακατόρθωτη. Βρισκόμαστε στο Avenue Café στην 30η λεωφόρο στην Αστόρια και το σκορ στο ημίχρονο είναι 1-0. Οι ομογενείς έχουν κατακλείσει όλα τα καφέ στην περιοχή και αναμένουν τη μεγάλη πρόκριση. Ελλάδα, Ελλάδα. Θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε, πιστεύεις? Θα κερδίσουμε, μακάρι, ελπίζω. Παίζουμε καλά, είμαστε περήφανοι. Θα προκριθούμε, πιστεύεις? 99% yes. Πάμε μια χαρά μέχρι τώρα. Η συνέχεια γνωστή. Η ακτή Ελεφαντοστού ισοφάρισε και πάγωσε τα χαμόγελα. Στο τέλος όμως ο Γιώργος Σαμαράς κερδίζει το πέναλτι. Σκοράρει. Η Ελλάδα είναι στους 16. Ήταν φοβερό παιχνίδι. Από αντί στο τέλος, χτυπάμε δοκάρι, έπρεπε να γίνει. Για να πάθω καρδιά, όμως στο τέλος νικήσαμε και αυτό μόνο μας νοιάζει. Ήταν αδικία αν χάναμε αυτό το παιχνίδι με τα 3 δοκάρια που είχαμε. Τα παιδιά τα δώσανε όλα για όλα. Κυριακή στις 4 το απόγευμα περιμένει η Κώστα Ρίκα. Θα το ξανακάνουμε? Κερδίσουμε τη Στόχ, Κώστα Ρίκα, θα πάμε στους 8. Η Ελλαδάρα είναι μεγάλη ομάδα και πάμε στο δεύτερο γύρο. Άλλωστε το λέει και το σύνθημα. Να βάρουμε, να τους τρελάνουμε.